Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία αντιπαράθεσης και συζήτησης. Εάν ατενίσουμε τη Μεσόγειο, αν στρέψουμε το βλέμμα μας στη Μεσόγειο, βλέπει μια διαφορετική Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Μεσόγειος δεν είναι παρά το παρελθόν της Ευρώπης. Δεν είναι έτσι. Εάν κάποιος κοιτάξει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, ίσως θα μπορούσε να πει ότι η Ευρώπη είναι το παρελθόν της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Η πραγματική πρόκληση αυτής της συνάντησης που μας πρότεινε ο Αλέξης και είμαστε ευγνώμονες είναι να σκιαγραφίσουμε το μέλλον μας στην Σύνοδο της Μπρατισλάβα εν ώψη και της Μαλτέζικης Προεδρίας. Να δούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη μπορεί να φτάσει στον καλύτερο σε αυτό, ως προς τις αξίες της, ως προς το πνεύμα και τον πολιτισμό της, ως προς την παιδεία της. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να απαριθμεί κανόνες, τεχνικισμούς, δημοσιονομικά και λιτότητα. Η αυριανή Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στις βαθύτερες αξίες που τη διέπουν. Κοινωνική Ευρώπη, Ευρώπη των ιδεωδών, της ομορφιάς. Γι' αυτό η διακήρυξη των Αθηνών είναι πολύ σημαντική, διότι αποτελεί προστιθέμενη αξία στην περιγραφή μιας Ευρώπης που είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι Αμερικανοί μιλούν για την λεγόμενη soft power, για την ήπια δύναμη, και η Ευρώπη είναι ήπια δύναμη, είναι soft power και μπορεί να σφυριλατήσει μια πραγματική ταυτότητα. Αναφερόμενο στην ελληνική μυθολογία, μπορούμε να πούμε ότι ο αυριανός Ευρωπαίος θα μοιάσει στον καλό καγαθό της αρχαίας Ελλάδας. Όχι υπό την αισθητική έννοια, δεν μιλάμε για αισθητικές προδιαγραφές, αλλά για ηθική, για δεοντολογία, για το μέλλον μας, βασιζόμενοι στις μεγάλες αξίες που μας διέπουν. Και όχι μόνο στη γραφειοκρατία και τους τεχνικισμούς. Grazie, Ματέο. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο. Obrigado. Ευχαριστώ πολύ. No momento que é necessário dar um